Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στην πέμπτη εβδομάδα εσίως της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στην πέμπτη εκπομπή αφιέρωμα στην Ιερά Προσευχή σήμερα και πλησιάζοντας σιγά σιγά στην ολοκλήρωση του αφιερώματος στην Ιερά Προσευχή, εβδομάδα με την εβδομάδα εμβαθύνουμε όλο και πιο πολύ στην προσευχή των προσευχών. Το βιβλίο του Μητροπολίτου Ναυπάκτου, κυρίου Ιερόθεου, μελετούμε και σήμερα. Αυτού του εξαιρετικού βιβλίου οδηγού τον έχουμε χαρακτηρίσει με τον τίτλο «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους, συζήτηση με ερημίτη για την ευχή». Και μετά τα στάδια, την αξία και τους καρπούς της ευχής, και σήμερα θα μελετήσουμε ένα άλλο σημαντικό σημείο στην πράξη της ευχής, τις πλάνες και την αντιμετώπιση τους. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Πειραϊκή Εκκλησία, τα 210-4118-602 και 210-4118-640, στα οποία η τηλεφωνήτριά μας, η Φίβη Κωνσταντέλου, όπως πάντα καταγράφει τα μηνύματα τα δικά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο info@piredio.com. Και σε αυτό το σημείο, για μία ακόμη φορά, να σας ευχαριστήσουμε για την μεγάλη συμμετοχή σας στην εκπομπή όλη αυτή την περίοδο που αναλύουμε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ευχής. Συνεχίζεται λοιπόν αυτή η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουν εκείνος ο επισκέπτης, ο αρχάριος στα πνευματικά επισκέπτης του Αγίου Όρους στην καλύβα του Πολύπυρου Ερημίτη. «Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να γίνει επιστήμον της ευχής», μας λέει ο Ερημίτης, «αν δεν αγωνιστεί προσωπικά, αν δεν αρχίσει ο ίδιος την ωερά αυτή εργασία». Όσα και αν πούν οι άλλοι, είναι απλώς μια εισαγωγή που θα του ανοίξουν την πνευματική όρεξη. Ίσως όμως, για να συμπληρώσω τις σκέψεις μου για την ευχή, θα πρέπει να πω μερικά πράγματα για τους κινδύνους και τις πλάνες που ενδεχομένως να δημιουργηθούν κατά την πορεία της. Αλήθεια, προηγουμένως κάτι λέγατε ότι αποφεύγουν οι μοναχοί την άμεση κάθοδο του νου στην καρδιά, χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα προς το σκοπό αυτό, για να μην δημιουργηθούν κίνδυνοι. Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι και οι πλάνες, Άγιε Γέροντα? Η πλάνη αρχίζει από τη σκέψη ότι πρέπει κανείς σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποκτήσει τη χάρη. Είναι πολλοί που εξασκούνται στην ιερά εργασία της ευχής και θέλουν σε λίγο καιρό να εισέλθουν στη θεωρία του φωτός. Και επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει αμέσως και σε όλους, πτωούνται και απογοητεύονται. Αυτή η νοοτροπία υποκρύπτει υπερηφάνεια. Χρειάζεται να το πάρει απόφαση κανείς ότι θα παλέψει πολλά χρόνια. Ο Θεός δεν παραβιάζει την προαίρεσή μας επειδή έχουμε τη δυνατότητα της επιλογής. Αλλά και εμείς θα πρέπει να αφήσουμε το Θεό να ενεργήσει όποτε είναι καλό για τη σωτηρία μας. Άλλη πλάνη είναι να δώσουμε βαρύτητα στις ψυχοτεχνικές μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι, εισπνοή, εκπνοή, χτύπημα της καρδιάς κλπ, είναι απλώς βοηθητικά μέσα για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε το νου, να τον απαλλάξουμε από ξένα στοιχεία. Δηλαδή, δεν έχουν οι μέθοδοι μαγική δύναμη, αλλά είναι χρήσιμες για να αποφύγουμε τη διάχυση του νου. Όταν ο νους συγκρατείται και ευχερός έρχεται στον εαυτό του, τότε καταργούνται όλα τα βοηθητικά μέσα.
Ασφαλώς θα υπάρχουν και άλλες πλάνες. Βεβαίως, όταν κάνουμε άλματα στην πορεία της προσευχής. Αναφέραμε προλίγου ότι υπάρχουν διάφορα στάδια εξελίξεως και τα συνοψίσαμε σε 5. Το πρώτο είναι να απαγγέλουμε την ευχή με τα χείλη. Το δεύτερο, να κρατούμε τη μνήμη του Ιησού στο νου και έπειτα θα κατέλθει ο νους στην καρδιά. Μερικοί όμως αρχίζουν αμέσως από το δεύτερο στάδιο και δεν επιτυγχάνουν πολλά πράγματα. Άλλοι, από το πρώτο στάδιο, μεταβαίνουν κατευθείαν στο τρίτο και αυτό το επιχειρούν με την αναπνοή κυρίως. Είναι κίνδυνος γιατί, όπως ανέφερα προλίγου, μπορεί για φυσικούς λόγους να πονέσει η φυσική καρδιά και να γίνει αιτία να σταματήσει η ευχή. Βέβαια, δεν υφίσταται καμία ασθένεια, αλλά πάντως είναι δυνατόν να σταματήσει η ιερή αυτή εργασία. Δηλαδή, είπαμε προηγουμένως ότι αφού μείνει η ευχή στο νου, υγραίνονται τα μάτια και βγαίνουν άφθονα δάκρυα. Αυτό όμως δεν είναι πάντοτε απαραίτητο. Μπορεί η προσευχή να προχωρεί καλά, χωρίς να υπάρχουν αυτά. Επομένως, δεν χρειάζεται απογοήτευση στην απουσία τους, γιατί θα έλθουν μόνα τους, αν ο Θεός επιτρέψει. Και όταν ακόμη μας κατακλείσει η πλημμύρα τους, δεν χρειάζεται να τους δίνουμε προσοχή, ούτε και να περιγράφουμε αυτές τις καταστάσεις σε άλλους. Η ασκητική πείρα λέει ότι όταν αναφέρουμε αυτές τις καταστάσεις, τότε αμέσως σταματούν και αργούν έπειτα να επανέλθουν. Περιττό να υπογραμμίσω ότι γνωρίζοντας τα στάδια της νοεράς προσευχής, πρέπει να αποφεύγουμε να σκεπτόμαστε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Να προχωρούμε ταπεινά. Άλλωστε, νομίζω, σου το είπα προλίγου, η υπερηφάνεια στην προσευχή είναι ανοησία. Μοιάζει ο άνθρωπος με ένα ζητιάνο που ζητά ένα κομμάτι ψωμί και υπερηφανεύεται επειδή το πήρε. Και αυτό είναι ανοησία και πτώση. Βλέπω, ο γέροντα, ότι εδώ η ταπείνωση παίζει σπουδαίο ρόλο. Παντού. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η ταπείνωση είναι το θησαυροφυλάκιο όλων των αρετών. Κρύβει όλες τις αρετές και τελευταία κρύβει και τον εαυτό της. Γενικά, στην πνευματική ζωή πρέπει να αποφεύγεται επιμελώς η υπερηφάνεια, ιδιαιτέρως όταν παρουσιάζεται ως καινοδοξία. Και ασφαλώς γνωρίζετε ότι η καινοδοξία εμφανίζεται σε κάθε αρετή, στο λόγο, στη σιωπή, στην νηστεία, στην αγρυπνία και στην ευχή ακόμη, στην ησυχία και στη μακροθυμία. Οι πατέρες λένε ότι η καινοδοξία μοιάζει σαν τον προδότη που ανοίγει κρυφά τις πύλες της πόλεως για να μπει μέσα ο εχθρός. Τότε, όσα καλά κι αν έχει η πόλη και όσο καλή αμυντική διάταξη κι αν διαθέτει, καταλαμβάνεται από τον εχθρό. Το ίδιο γίνεται και στην πνευματική ζωή. Όσες αρετές κι αν διαθέτουμε και όση δύναμη αν έχουμε, η καινοδοξία μας παραδίδει στο διάβολο και συνιστούν οι πατέρες μας ποτέ κανείς να μην απολαμβάνει έργο που ενδεχομένως να οδηγήσει στην καινοδοξία. Αυτό δεν μπόρεσα να καταλάβω. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε περισσότερο? Ας έλθω στο θέμα της προσευχής. Δεν πρέπει ο πιστός να κάνει υπερβολές στο έργο αυτό, γιατί τότε είναι βεβαιότατο ότι έλκεται από το διάβολο. Τότε, ό,τι κι αν κάνει και περισσότερο από τις δυνάμεις του, γίνεται με τη δύναμη του διαβόλου. Οπότε, σειρώμενος από το διάβολο, σε κάποια στιγμή εγκαταλείπεται και συγχρόνως οθείται από πίσω και πέφτει πολύ χαμηλά. Κυριολεκτικά, καταστρέφεται. Και πώς αποφεύγεται αυτή η βαρύτατη πτώση? Σωτήριος δρόμος είναι το πένθος και η υπακοή. Η προσευχή να είναι συνδεδεμένη πολύ στενά με το πένθος. Όταν ο διάβολος βλέπει κάποιον να διάγει πενθικός, δεν παραμένει εκεί,
αλλά φυγαδεύεται γιατί φοβάται την ταπείνωση που συνδέεται με το πένθος. Στην πορεία της καθαράς προσευχής είναι απαραίτητο το πένθος και η συνέστηση της αμαρτωλότητος. Να κρατά ο άνθρωπος το νου στον Άδη και να μην απελπίζεται. Άλλωστε, η αίσθηση της αμαρτωλότητος, της ουδενίας και η ελπίδα στον φιλάνθρωπο Ιησού είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ορθοδοξίας και το βασικό γνώρισμα όλων των τροπαρίων. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι το πολύ πένθος είναι προνόμιο ολίγων. Δεν μπορούν όλοι να ζουν με το βαθύ αυτό πένθος, γιατί χρειάζεται δύναμη μεγάλη και προηγούμενη γεύση της Θείας Χάριτος για να μην κλονιστούν. Αλλά κατά το μέτρο του δυνατού όλοι πρέπει να ζούμε το μακάριο αυτό πένθος. Απαραίτητη είναι επίσης η αδιάκριτη υπακοή σε γέροντα. Όλα και τα πιο μικρά πρέπει να γίνονται με την ευλογία του και τη σοφή του καθοδήγηση, ακόμη και στην περίπτωση του ακτίστου φωτός. Τι σχέση έχει η υπακοή στο γέροντα με τη θεωρία του ακτίστου φωτός, ρώτησα έκπληκτος από αυτό που άκουγα. Όταν ο άνθρωπος βαδίζει μόνος του, χωρίς την απαραίτητη ευλογία, οθείται από το διάβολο, όπως είπα και προηγουμένως. Μέσα του τρέφει την ασίγαστη επιθυμία να δει το άκτιστο φως. Πιστεύει ότι αυτό είναι τελειότητα και γρήγορα θέλει να φτάσει εκεί. «Αυτό δεν είναι καλό», τον διέκοψα. «Όχι. Ο Άγιος Διάδοχος συνιστά να μην μετέρχεται ο ασκητής στην ασκητική του ζωή με την ελπίδα να δει το άκτιστο φως. Είναι αμοίως σατανάς ετοίμη εύρη την ψυχή εντεύθεν εις συναρπαγήν». Ξεκινά κανείς την εργασία της ευχής με αγάπη προς το Θεό και υπακοή στο Άγιο θέλημά Του. Γιατί είναι δυνατόν ο διάβολος που μετασχηματίζεται και εις άγγελον φωτός να λάβει τη μορφή των αγγέλων που θα τον υπηρετούν. Και θα νομίζει τότε ο ταλέπορος ότι έφτασε σε ύψη τελειότητος, αφού ζει με τους αγγέλους χωρίς να γνωρίζει ότι συνομιλεί με τους δαίμονες. Πειρασμός είναι όταν κατά την ώρα που προσεύχεται ο ασκητής δέχεται λογισμούς από τους δαίμονες ότι σε λίγο θα δει το άκτιστο φως. Σε αυτή τη λεπτή και επικίνδυνη περίπτωση χρειάζεται πολύ προσοχή. Να σταματήσει την προσευχή και να επιπλήξει τρομερά τον εαυτό του. Λέει ναι και βρωμερέ, θέλεις να δεις το άκτιστο φως? Γιατί το πιο επικίνδυνο σημείο είναι η σκέψη ότι είναι άξιος να δει το άκτιστο φως. Επίσης μπορεί να πει, έρχονται οι φωνείς μου δαίμονες για να αφανίσουν την ψυχή μου, αλίμονό μου. Τότε αμέσως θα εξαφανίζεται ο εχθρός. Μερικές φορές ο διάβολος, για να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία του μοναχού και να τον εχμαλωτήσει ακόμη περισσότερο, φέρει και φως στο κελί του. Δεν είναι το άκτιστο φως, αλλά το κτιστό, δηλαδή το διαβολικό. «Και πώς μπορεί να διακριθεί?» ρώτησα τον ερημίτη. «Υπάρχουν πολλοί τρόποι που τον βοηθούν να ξεχωρίσει τα δύο φώτα. Μερικά κριτήρια θα σου αναφέρω. Πρώτον, αν έφτασε στη θεωρία του ακτίστου φωτός με υπακοή, ο δρόμος της τελείας και αδιάκριτης υπακοής αποτελεί εχέγγυο γνησιότητος. Και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη θεωρία οφείλει ο ασκητής να τα αναθέτει και να ρωτά τον διακριτικό, άγιο και απαθή γέροντα. Η σκέψη να μην ρωτήσει τον καθοδηγητή του είναι του σατανά, που επιδιώκει να τον κρατά στο σκοτάδι, στην πλάνη και στη δουλεία. Δεύτερον,
Ο Χριστός είπε για τους ψευδοπροφήτες ότι «από τον καρπόν αυτών επιγνώσεστε αυτούς». Το ίδιο ισχύει και εδώ. Από τους καρπούς γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ του ακτίστου και του κτιστού φωτός. Το άκτιστο φως φέρνει στην ψυχή ηρεμία, γαλήνη, ταπείνωση, επίγνωση της αθλειότητος. Ο Αβραάμ, όταν αξιώθηκε να μιλήσει με το Θεό, ονόμασε τον εαυτό του «γη και σποδό». Το ίδιο και ο Ιώβ. Και ο προφήτης Ισαΐας, όταν είδε τη δόξα του Θεού, αναφώνησε «οτάλας εγώ, ότι κανανένιγμε ότι ακάθαρτος όν και ακάθαρτα χείλη έχουν, εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικό και τον βασιλέα κύριον Σαβαώθ είδων της οφθαλμής μου». Αντίθετα με τη θεωρία του διαβολικού φωτός, δημιουργείται η περηφάνεια, καινοδοξία, ιδέα αποκτήσεως της τελειότητος. Εκτός από την υψηλοφροσύνη, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος προσφέρει στην ψυχή και το σώμα ειρήνη, αφοβία, αταραξία, η δε ενέργεια του διαβόλου, φόβο και ταραχή. Ο Άγιος Ισαάκ αποφαίνεται ότι κάθε σύγχυση έχει όχημα διαβολικό, για ό,τι εκφύσεως έχει κανείς αυτό μεταδίδει και στους άλλους. Το Άγιο Πνεύμα είναι φύση, πνεύμα ειρήνης και την ειρήνη μεταδίδει, ενώ ο διάβολος φύση, πνεύμα ταραχής και φόβου, το φόβο και την ταραχή μεταδίδει. Τρίτον, το διαβολικό φως δεν το δέχεται αμέσως η ψυχή, αλλά καταρχάς διστάζει, ενώ η θέα του ακτίστου φωτός δημιουργεί εξ αρχής σχεδόν μία βεβαιότητα και παραδοχή. Το άκτιστο φως έρχεται σε στιγμή που δεν το περιμένεις και δεν αμφιβάλλεις για την γνησιότητά του. Τέταρτον, υπάρχει ακόμη και διαφορά στο χρώμα. Οι μαθητές στο όρος Ταβόρ κατά τη μεταμόρφωση του Χριστού είδαν ότι έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, δηλαδή η μάτια αυτού έγινε το λευκά ως το φως. Αντίθετα, το χρώμα του σατανικού φωτός είναι κοκκινοπό, κατά τη μαρτυρία πολλών Αγίων που διαπίστωσαν αυτή τη διαφορά. Πέμπτον, υπάρχει διαφορά και στο σχήμα. Οι θεωρούντες το άκτιστο φως ου σχήμα ή είδος ή εκτύπωμα βλέπουσιν, αλλά φως ασχημάτιστον, κατά τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο. Και αν έχει ένα σχήμα, μοιάζει περίπου με το δίσκο του ηλίου. Φανερώνεται ο Θεός ως ήλιος ή ως δίσκος ηλίου, σφαιροειδής, δεικνύμενος, φωτοειδής, ως φλόξ, άμορφος και ανίδεος. Το αντίθετο συμβαίνει με τη θεωρία του κτιστού σατανικού φωτός. Την περίπτωση αυτή την αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γράφει ότι κάποτε πήγε στο όρος ο ακίνδυνος. Παρέμεινε λίγες μέρες και του ανακοίνωσε ότι ενώ προσπαθούσε να προσευχηθεί, είδε φως, ο φως υπορυγνήμενον πυκνός, το οποίον αφού αναεώχθη από το κάτω μέρος, διαφαίνειν ο ακίνδυνος ένδοθεν ανθρωπιόντι πρόσωπον. Δηλαδή μπόρεσε μέσα από το άνοιγμα να δει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Επειδή όμως το φως αυτό δεν ήταν ασχημάτιστο, γι' αυτό και του υπέδειξε ο Άγιος ότι ήταν διαβολικό. Εγώ δε δινήν πλάνην τούτο αποφυνάμενος είναι και χλέβην και παίγνιον σατανικών, μάλλον δε πονηράν ενέδραν. Οι πατέρες διδάσκουν ότι δεν πρέπει αμέσως να δεχόμαστε κάθε γεγονός που παρουσιάζεται στην προσευχή. Μεταδοκιμασίας πολλής κάτεχε το καλόν. Να ρωτάμε για όλα αυτά το γέροντα και μόνο έπειτα από πολύ και μακροχρόνιο αγώνα, ανάλογα με τη χάρη που θα αποκτάμε, θα διαθέτουμε την ικανότητα να διακρίνουμε την πλάνη από την αλήθεια. Το ξύδι και ο ίνος
ως προς την εμφάνιση είναι το ίδιο, αλλά διαφέρουν ως προς τη γεύση. Έτσι και ο αθλητής αποκτά με την πάροδο του χρόνου την ικανότητα να αισθάνεται τη διαφορά. Ούτε την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας, που όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι αφιερωμένη στην ωερά προσευχή μέσα από τα βιώματα ενός ερημίτη, τον οποίο συνάντησε κάποτε ένας ταπεινός ιερέας και ότι λέχθηκε μεταξύ τους έγινε βιβλίο. Αυτό το θαυμάσιο βιβλίο εγχειρίδιο για την ωερά προσευχή προς όφελος όλων εμάς των αδύναμων πνευματικά. Αυτό λοιπόν το βιβλίο διαβάζουμε εμείς αυτές τις εκπομπές που διανύουμε μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με τον τίτλο «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους». Και σήμερα αναλύουμε το σημαντικό κεφάλαιο με τις πλάνες που θα συναντήσει ο προσευχόμενος και εργάτης της νοεράς προσευχής. Ενώ στη συνέχεια ο ερημίτης μας αναλύει πόσο σημαντική είναι η ευχή για τους κληρικούς και τους λαϊκούς που ζουν στον κόσμο. Ο γέροντας μιλούσε ακατάπαυστα. Το κεφάλι του ήταν χαμηλωμένο στη γη. Εγώ άκουγα κυριολεκτικά απορροφημένος. Δεν ήθελα να διακόψω τις ορθόδοξες αυτές και πατερικές σκέψεις του. Την ώρα που μιλούσε μου είχε σκορπίσει γαλήνη και ηρεμία, δείγμα ότι ήταν κατά πάντα ορθόδοξη η διδαχή του. Την ώρα εκείνη φάνηκε μπροστά μας ο δόκιμος μοναχός που άρχισα να τον ζηλεύω, γιατί βρήκε σοφό και πεπειραμένο καθοδηγητή και ρώτησε το γεροντά του. «Μου είπατε να ποτίσω το ένα δεντράκι. Το έκαμα. Τώρα να ποτίσω και το άλλο». Τον κοίταξε λίγο σκεπτικός και έπειτα του είπε. «Ναι, να το ποτίσεις». Και στρεφόμενος σε μένα μου λέει. «Αυτή είναι η υπακοή που έλεγα προηγουμένως. Και αυτός που την κάνει και ρωτά για όλα τα θέματα το γεροντά του, αυτός θα έχει πρόοδο πνευματική. Με αυτήν επιτυγχάνει πολλά πράγματα. Πρώτον, δεν αφήνει τη φαντασία του να εργαστεί για να δώσει λύσεις, όπως πολύ καλά έκανε ο μοναχός. Έτσι, καθαρίζει το νου του, όχι μόνο από τους σύνθετους, αλλά και τους απλούς λογισμούς. Και έτσι προσιλώνεται περισσότερο στην ευχή. Δεύτερον, μαθαίνει να επερωτά. Η επερώτηση του ιδίου πνευματικού πατρός οδηγεί στη σωτηρία. Όπου υπάρχει υπακοή, εκεί υπάρχει και ταπείνωση, που είναι το υπόβαθρο της υπακοής και άρα
δεν μπορεί το υπερήφανο πνεύμα, ο διάβολος, να εισχωρήσει και να δημιουργήσει φρικτές, παραμορφωτικές καταστάσεις. Γενικά, στην πορεία αυτής της ιεράς εργασίας είναι πολύ απαραίτητη η υπακοή. Χωρίς καθοδηγό να μην προχωρούμε. Ο γέροντας θα καθορίζει την πορεία μας. Θα κανονίζει το πρόγραμμα της πνευματικής ζωής. Αυτός θα διατάζει να σταματάμε ένα έργο. Αυτός θα μας πληροφορεί αν προχωράμε καλά και θεάρεστα. Στο πρόσωπο του γέροντος βρίσκεται ο ίδιος ο Θεός. Είναι εις τύπων Χριστού. Όποια θέση έχει ο επίσκοπος στην επισκοπή του, την ίδια θέση έχει και ο ηγούμενος στην ιερά του μονή και ο γέροντας για τους μοναχούς που έχει αναλάβει. Τόση μεγάλη σημασία αποδίδει ασκητική στην ύπαρξη γέροντος. Βεβαίως, χωρίς γέροντα κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει, ούτε να ζήσει τη ζωή της αμοιάντου παραδόσεως. Όπως η σαρκική ζωή μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, έτσι μεταδίδεται και η πνευματική ζωή. Ο γέροντας, που είναι ο φορεύς και κάτοχος της παραδόσεως, την μεταδίδει στο πνευματικό του παιδί και το γεννά κατά Χριστόν. Την μεταδίδει σε εκείνον που θέλει να την αποκτήσει. Στο σημείο αυτό βρίσκεται όλο το σωτηριολογικό νόημα της υπακοής. Κάνω υπακοή όχι για να εξαφανιστώ, αλλά για να νεκρώσω τον κακό εαυτό μου και να απαλλαγώ από το ίδιο θέλημα και να δεχθώ την παράδοση. Να μορφωθεί εν ημί ο Χριστός. Κάνω υπακοή για να γεννηθώ. Η υπακοή επίσης είναι απαραίτητη γιατί ενεδρεύει ο κίνδυνος της πλάνης. Γι' αυτό ο Αββάς Βοδωρόθεος γράφει «Ουδέν έστιν αθλιότερον, ουδέν εστί ευαλωτότερον των μη εχόντων την αοδηγούντα αυτούς εις την οδόν του Θεού». Ο ίδιος δε πατήρ, ερμηνεύοντας το χωρίο των παροιμιών εις μη υπάρχει κυβέρνησης πίπτουσιν ως περφύλα, λέγει ότι το φύλο είναι καταρχάς χλωρών και ευθαλές. Αργότερα ξηραίνεται, πίπτει, περιφρονείται και καταπατείται. Αυτό συμβαίνει και σε αυτόν που δεν έχει πνευματικό πατέρα. Γρήγορα ξηραίνεται και γίνεται υποχείριος των εχθρών. Το φύλο εξ αρχής αεί εστί χλωρών, εφθαλές, τερπνών, ή τα κατά μικρόν ξηραίνεται και πίπτει και λοιπόν περιφρονείται και καταπατείται. Ούτως εστί και ο άνθρωπος, ο μη κυβερνόμενος υποτείνος. Εξ αρχής μεν αεί έχει θέρμην εις νηστείαν, εις αγρυπνίαν, εις ησυχίαν, εις υπακοήν, εις άλλα την άγαθα. Ήτα κατά μικρόν της θέρμης εκείνης σβενημένης και μη έχοντος αυτού, τον κυβερνώντα αυτόν, τον πιένοντα και εξάπτοντα την θέρμην εκείνην, ξηραίνεται ούτως ανεπαισθήτως και πίπτει και γίνεται λοιπόν υποχείριος της εχθρής και ποιούσιν σε αυτόν ή τη θέλουση. Ένα παράδειγμα για να καταλάβεις ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη του γέροντα για να αποφευθεί η πλάνη. Γνώρισα μοναχό που κατά τη διάρκεια της προσευχής αισθάνθηκε ισχυρό πόνο στην καρδιά. Το ανέφερε αμέσως στο γέροντά του. Εκείνος ανησύχησε και με την πείρα που τον διέκρινε ρώτησε σε ποιο σημείο της καρδιάς αισθάνθηκε τον πόνο. Στην απάντηση του μοναχού ότι τον αισθάνθηκε στο κάτω μέρος και εξωτερικά, παρήγγειλε να σταματήσεις αμέσως την ευχή και δεν θα τη λες επί μία εβδομάδα. Γιατί έπρεπε να αισθανθείς πόνο στο πάνω μέρος της καρδιάς και εσωτερικά. Επειδή στο κάτω μέρος ενεργούν τα πάθη και σίγουρα
κάτι ετοιμάζει ο διάβολος. Έτσι λυτρώθηκε από μια πλάνη του διαβόλου που ήδη είχε αρχίσει να ενεργείται. Οι πατέρες διδάσκουν από την πείρα τους. Εάν είδεις ένα νέο, ο οποίος δια της δικής του θελήσεως ανεβαίνει στον ουρανό, άρπαξε του το πόδι και τράβηξε τον κάτω, διότι άλλος αυτό δεν θα του είναι χρήσιμον. Ευτυχής η μοναχή, οι πίκτες αυτή της πνευματικής ζωής, είπα. Μακάρια αυτά τα μελωδικά πτηνά που απολαμβάνουν τη δροσιά της ανοίξεως, τον Θεό. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Ρουφάμε τα καυσαέρια της ακαθαρσίας μας και τρώμε το χώμα της γης. Τρώμε δηλαδή τον ίδιο μας τον εαυτό. Κι όμως, εσείς μπορείτε να απολαύσετε ακτίνες της Θείας Δόξης, της Θείας Φωτοχυσίας. Αν θέλετε να γίνετε πραγματικοί θεολόγοι, πρέπει να μάθετε να προσεύχεστε, γιατί τότε υπάρχει και ενεργεί το Πανάγιο Πνεύμα. Κατά τους πατέρες, ή θεολόγος ή προσεύξη, αληθώς και ή αληθώς προσεύχη, θεολόγος ή. Μια σκέψη που θα σας πω μπορεί να βοηθήσει να το καταλάβετε. Είναι δυνατόν κανείς μετά την διάπραξη μιας αμαρτίας, κυρίως σαρκικής, να συγγράφει μελέτες θεολογικές και να ασχολείται με αναλύσεις πατερικών έργων, αλλά αφού με την αμαρτία έχασε τη Θεία Χάρη, δεν μπορεί να προσευχηθεί. Δηλαδή η προσευχή σταματά, όχι όμως και η συγγραφή. Ώστε πραγματικός θεολόγος είναι αυτός που ζει την ευχή. Επομένως, μπορείτε κι εσείς να δεχθείτε τα ηλαρά κτυπήματα της Θείας Ελάμψεως. Συνέχεια ο Άγιος εκείνος Ερημίτης μας ανέλησε το γιατί η ευχή είναι απαραίτητη για τους κληρικούς και τους λαϊκούς που ζουν στον κόσμο. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε την ανάγκη καθαρισμού από τα πάθη. Να μην θέλετε μόνο τους άλλους να γιατρεύετε, αλλά να πιστεύετε συγχρόνως βαθιά ότι κι εσείς, όπως άλλωστε όλοι μας, είμαστε γεμάτοι από πάθη. Κάθε πάθος είναι μία κόλαση. Και ακόμη να γνωρίζετε, σύμφωνα με αυτά που είπα προηγουμένως, ότι η ευχή είναι το φάρμακο που θεραπεύει την ψυχή και την καθαρίζει. Όχι ότι η ευχή είναι το παν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι καθαρίζει ή φωτίζει με την έννοια ότι υψώνει τον άνθρωπο και τον ενώνει με το Θεό, αφού αυτός μόνο καθαρίζει και φωτίζει. Αυτός
είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Και αυτός είναι το φως, το αληθινό, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Τα κολύρια λέγονται φωτιστικά με την έννοια του καθαρισμού, γιατί καθιστούν ικανή την ενυπάρχουσα όραση να βλέπει τα διάφορα αντικείμενα. Δηλαδή, να θελήσετε την κάθαρση και τη μεταμόρφωση του εαυτού σας και να ζητάτε με την ευχή το φωτισμό από το Θεό. Πιστεύετε ότι εμείς που εργαζόμαστε στον κόσμο μπορούμε να κάνουμε ό,τι και οι μοναχοί στο θείο αυτό έργο της προσευχής? Αν όχι ακριβώς όπως εκείνοι, πάντως κι εσείς μπορείτε να επιτύχετε πολλά πράγματα. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι άλλο είναι η νοερά προσευχή και άλλο είναι το να προσευχόμαστε με την ευχή. Δηλαδή, η νοερά προσευχή, όπως την κάνουν μερικοί ησυχαστές, θέλει άφρωτην βίον και απερίσπαστο. Θέλει ησυχία και πολλά άλλα, όπως μέχρι τώρα περιγράψαμε. Είναι μια προσευχή που γίνεται όταν ο νους κατεβαίνει στην καρδιά. Αν δεν μπορείτε να κάνετε νοερά προσευχή στον κόσμο και είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να προσεύχεστε σε τακτές ώρες με την ευχή του Ιησού ή και να τη λέτε όποτε έχετε ευκαιρία. Θα σας κάνει πολύ μεγάλο καλό. Μπορείτε να μου υποδείξετε μερικούς χρήσιμους και πρακτικούς τρόπους? Εκτός από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες που κάνεις, να αφιερώνεις και ειδικές ώρες για την εξάσκηση στην ευχή του Ιησού, στην αδολεσχία του ονόματος του Ιησού. Να αρχίζεις λίγο-λίγο και να προχωρείς ανάλογα με τη δίψα και τη χάρη που αισθάνεσαι. Μπορεί να αρχίσει κανείς με μισή ώρα το πρωί πριν ανατείλει ο ήλιος και μισή ώρα το βράδυ μετά το απόδειπνο και πριν πέσει να κοιμηθεί. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μία μόνιμη ώρα που να μην παραβιάζεται με κανένα τρόπο ούτε για τα καλά έργα. Είναι δυνατόν την ώρα εκείνη, παραδείγματος χάριν, να παρουσιάζεται κάποιος να εξομολογηθεί. Αν δεν είναι άρρωστος ή αν δεν υπάρχει τόση ανάγκη, να μην μεταθέτεις την ώρα της ευχής για άλλη ώρα. Το ίδιο και για τα άλλα καλά έργα. Είναι απαραίτητο επίσης ένα ήσυχο και ήρεμο δωμάτιο όπου να μην ακούγονται θόρυβοι και εκεί να αρχίσει η εργασία της ευχής με τον τρόπο που ανέφερα. Δηλαδή, στην αρχή, θέρμανση της καρδιάς ή ανάγνωση ενός πατερικού βιβλίου που δημιουργεί κατάνοιξη και μετά με τα χείλη ή το νου ή την καρδιά, ανάλογα με την πρόοδο που έχουμε, να λέμε την ευχή του Ιησού. Με τον καιρό, η ώρα που προσφέρεται για την ευχή θα αυξάνει και θα γλυκαίνει την καρδιά και θα την περιμένουμε με νοσταλγία. Αλλά επαναλαμβάνω, στην αρχή χρειάζεται κανείς να βιάσει τον εαυτό του, έστω και για λίγη ώρα. Θα του κάνει μεγάλο καλό. Είναι αρκετή αυτή η λίγη ώρα? Αρκετή δεν είναι. Αλλά όταν υπάρχει διάθεση και ταπείνωση, ο Θεός αναπληρώνει την έλλειψη της προσευχής. Αφού ο Θεός είναι τόσο φιλάνθρωπος στις πτώσεις μας, δεν θα είναι εξαιρετικά ελεήμων στην προσπάθεια για τη μεταμόρφωσή μας? Εκείνος αναπληρώνει τα ελείποντα. Εκείνος λαμβάνει υπόψη του και τις συνθήκες του καθενός. Μπορεί μια ώρα προσευχή που θα κάνεις να έχει μεγαλύτερη ευλογία από περισσότερες ώρες που κάνει ένας μοναχός, γιατί εσύ ασχολείσαι και με άλλα έργα. Θαύμασα τη διάκριση του αγιορείτου αυτού μοναχού, του ενσάρκου αυτού αγγέλου. Ξεχωρίζει με θαυμάσια ικανότητα όλα τα προβλήματα και τακτοποιεί όλα τα θέματα στη θέση τους. Να ξέρεις όμως ότι την ώρα της προσευχής, όπως είπα πριν,
ο διάβολος θα σου φέρνει πολλούς πειρασμούς. Πολλά γεγονότα θα έρχονται για να σε κάνουν να σταματήσεις την προσευχή. Αλλά πρέπει ακόμη να γνωρίζεις ότι με όλα αυτά δοκιμάζει ο Θεός αν πράγματι έχεις διάθεση για την ευχή. Οπότε, αν προσπαθείς, έρχεται ο Θεός, σε βοηθά και εκδιώκει όλες τις δυσκολίες. Μα, γέροντα, αν την ώρα της προσευχής σκεφτώ να κάνω κάτι άλλο, παραδείγματος χάρη να ετοιμάσω ένα κήρυγμα ή μια ομιλία, ή να κάνω κάτι για την αγάπη του αδελφού, πρέπει να το αφήσω, να μην το κάνω? Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί και οι καλές μας σκέψεις την ώρα της ευχής έρχονται ή εκμεταλλεύονται από τον διάβολο για να μην μας αφήσει να προσευχηθούμε. Αν διαπιστώσει ο διάβολος ότι γι' αυτά είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε την ευχή, θα στέλνει πολλά τέτοια, καθώς επίσης και στην ώρα που έχουμε μεταθέσει την ευχή. Αλλά τότε ούτε εμείς προσευχόμαστε, ούτε καθαριζόμαστε, ούτε πραγματικά και οι αδελφοί ωφελούνται. Γιατί το κήρυγμα, παραδείγματος χάρη, που για να ετοιμαστεί παραθεώρησε την προσευχή, δεν θα έχει καρπούς, δεν θα ωφελήσει τους αδελφούς. Μερικές φορές συμβαίνει να επιστρέφουμε στο κελί μας ύστερα από απώλεια πολλών δυνάμεων, δηλαδή κατάκοποι και κμικώτες, και δεν μπορούμε τότε να προσευχηθούμε και να κάνουμε τον συνηθισμένο αγώνα. Τι να κάνουμε στις περιπτώσεις αυτές? Να μην εγκαταλείπεται και τότε η ευχή. Ο Άγιος Σημεών συνιστά: ποτέ η διακονία για τους αδελφούς να μην γίνει αιτία να στερηθούμε την ευχή, γιατί τότε χάνουμε πολλά πράγματα. Ποτέ να μην χρησιμοποιούμε δικαιολογίες για να την αποφεύγουμε. Μισή ώρα ευχή αξίζει όσο 3 ώρες ξεκούραστος ύπνος. Η προχωρημένη ευχή ξεκουράζει και γαληνεύει τον άνθρωπο. Άρα και από την πλευρά αυτή είναι πολύ τονωτικό φάρμακο για τον οργανισμό. Όλα τα έργα μας πρέπει να τα τυλίγουμε μέσα στο χρυσό κάλυμα της ευχής. Το ότι έχουμε πολλές ταλαιπωρίες, το ότι πολλοί αδελφοί στενοχωρούνται και διακατέχονται από το άγχος της πνευματικής εργασίας, είναι γιατί εργάζονται πολύ με το μυαλό και όχι με την καρδιά. Κουράζονται να σκεφτούν τι θα πούν, ενώ όταν ζούμε τη χάρη, τότε οι σκέψεις βγαίνουν κυριολεκτικά, αναβλίζουν σαν ορμητικός ποταμός. Το ότι διαπληκτίζονται οι αδελφοί μεταξύ τους και δεν μπορεί να επικρατήσει η ειρήνη, το ότι στεναχωρούμαστε από τις άδικες επιθέσεις και δεν χαιρόμαστε για αυτές κατά την εντολή του Χριστού, είναι γιατί δεν έχουμε καλές σχέσεις με την ευχή. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ακολουθώντας τη μακραίωνη παράδοση, θέλει τον επίσκοπο να εκλέγεται από την τάξη των μοναχών. Γιατί αφού θα έχει μοναχική συνείδηση, δεν θα το στεναχωρούν οι διωγμοί, οι συκοφαντίες, οι κατηγορίες, οι ύβρις των ανθρώπων. Αφού πρώτος θα διώκει τον αμαρτωλό εαυτό του, θα τον κατηγορεί. Έτσι θα αποκτήσει όλους τους καρπούς που αναφέραμε και κυρίως την αγάπη που συνδέεται με την πολύ χάρη και το άπτωτο, όπως λέγουν οι πατέρες. Πώς νοείται, Πάτερ, τη μοναχική συνείδηση? Υπακοή, ταπείνωση, αυτομεμψία, δίψα ακόρεστη για την ευχή. Υπακοή στο γέροντα και τον ιδιαίτερο πνευματικό. Ταπείνωση σε όλους, και μάλιστα ταπείνωση που συνδέεται με τον αγώνα για την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη. Να μην κάνουμε πολλά έργα, γιατί δυστυχώς το θέμα αυτό μας έχουν επηρεάσει διάφορες άλλες αιρέσεις. Το μεγαλύτερο έργο είναι να αποκτήσουμε ταπείνωση και αγιότητα. Τότε είμαστε οι πραγματικοί πλούσιοι. Η Εκκλησία δεν είναι Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, αλλά ταμιούχος της Θείας Χάριτος. Οι ιερείς δεν είναι υπάλληλοι και κοινωνικοί λειτουργοί, αλλά εκείνοι που επιμένουν το λαό του Θεού. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την ταπείνωση και την αγιότητα. Χωρίς αγιότητα και ταπείνωση, το μεγαλύτερο κοινωνικό έργο γρήγορα εκμηδενίζεται, ενώ με την ταπείνωση και την αγιότητα του βίου και το μικρότερο κοινωνικό έργο αποκτά τεράστιες διαστάσεις. Με την ταπείνωση
να συνδέεται και η αυτομεμψία, δηλαδή η αυτοκατηγορία. Να κατηγορούμε εμείς πρώτοι τον εαυτό μας. Το σεβασμό των άλλων να τον αποδίδουμε όχι στον εαυτό μας, αλλά στο σχήμα το ιερατικό, ότι δηλαδή σέβονται την ιεροσύνη. Τις κατηγορίες των άλλων να τις αποδίδουμε όχι στην ιεροσύνη, αλλά στον αμαρτωλό εαυτό μας. Τότε και ειρήνη θα έχουμε και χάρη πολύ από το Θεό και θα εκδιώκουμε κάθε αιτία να μισήσουμε τον αδελφό μας. Επίσης, δίψα ακόρεστη για την ευχή. Να μην θεωρούμε την προσευχή σαν μια ευκαιρία, αλλά ως τη ζωή μας. Μέσα στην προσευχή να κινούμαστε και η θεολογία μας και τα κηρύγματά μας να γίνονται μέσα στο Άγιο περιβάλλον της. Να έχουμε και τον κανόνα μας και να τον κάνουμε κάθε μέρα. Όταν κανείς έτσι ζει, τότε και ο κόσμος αφάνταστα ωφελείται. Ό,τι και να γίνει κανείς, είτε ιερεύς, είτε επίσκοπος, ένα μέλημα πρέπει να έχει. Να μην χάσει το μοναχό. Γράφεται στο γεροντικό. Διηγήθηκαν για τον Αβά Νετρά, τον μαθητή του Αγίου Σιλουανού, όταν έμενε στο κελί του στο όρο Σινά, κανόνιζε τη ζωή του σύμμετρα με τις χρήες του σώματος. Όταν δεν έγινε επίσκοπος στη Φαράν, πολύ πίεζε τον εαυτό του στη σκληραγωγία. Και του λέγει ο μαθητής του, «Αβά, όταν είμαστε στην έρημο δεν έκανες τόση άσκηση?» Και του λέγει ο γέρον, «Εκεί έρημος ήταν και ανέχεια και ήθελα να διαφεντεύω το σώμα για να μην ασθενήσω και ζητήσω αυτά που δεν είχα. Τώρα δε κόσμος είναι και αφορμές είναι. Και να ασθενήσω εδώ θα βρεθεί ένας να με περιποιηθεί. Κάνω όλα αυτά για να μην χάσω το μοναχό. Αυτοί που έχουν μοναχική συνείδηση, ό,τι εργασία κάνουν, αισθάνονται την ανάγκη να πάρουν την ευλογία. Και κατά τη διάρκεια της ή και με τη λήξη της, την αναθέτουν στον επίσκοπο και στον έμπειρο πνευματικό καθοδηγό για να την ελέγξει και να τη διορθώσει. Δεν ζητούν επένους για ό,τι κάνουν, γιατί όποιος τιμηθεί ή επενεθεί περισσότερο από ό,τι αξίζει, πολύ ζημιώνεται. Και όπου βρίσκεσαι, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο κλπ, να λες την ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον με». Να κάνεις κατόπιν πολλής προετοιμασίας συχνά τη Θεία Λειτουργία. Μέσα στην δημιουργία όλα υμνούν και δοξάζουν το Θεό. Ένας ιερεύς που δεν λειτουργεί είναι μια παραφωνία στον εξαιρετικό αυτό ύμνο. Καλό θα είναι πότε-πότε να ψάλεις και τον κανόνα στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που βρίσκεται στο ορολόγιο το Μέγα, καθώς επίσης και να ψάλεις και τους χαιρετισμούς στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Γιατί, όπως έλεγε ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, εις το να μελετάμε συχνά το σωτήριον και γλυκύτατον και χαροπάροχον και πάντων των καλών πρόξενων όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όχι μόνο με το στόμα, αλλά και με την καρδιά και το νου. Εσείς οι κληρικοί έχετε ακόμη καθήκον να προσεύχεστε και για τους άλλους, γιατί σε εσάς έχει εμπιστευτεί ο Θεός το δικό του λαό και επομένως έχετε υποχρέωση να αποσύρεστε και να προσεύχεστε για την ειρήνευση και το φωτισμό αυτού του λαού, όπως έκανε και ο Μωυσής. Σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας, φίλοι ακροατές, έφτασε στο τέλος της. Ο ερμήτης αυτός κάνει μια βιωματική κατάθεση στο βιβλίο
και μας μεταφέρει ό,τι ζει ένας ερημίτης μέσα από την ωερά προσευχή στα κακοτράχαλα βράχια της αγιορείτικης ερήμου. Είναι ίσως ελάχιστα τα νοήματα που μπορούμε στο τέλος να συλλάβουμε εμείς. Όμως μας δίνει να καταλάβουμε τι κρύβεται πίσω από 5 τόσο απλές μα τόσο σημαντικές λέξεις όταν τις ψελίσουμε και τις βάλουμε με προσοχή στο νου μας. Στην επόμενη εκπομπή μας θα ολοκληρώσουμε αυτό το μικρό πνευματικό ταξίδι στο απέραντο πέλαγος της νοεράς προσευχής. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Ζητάτε την αγνότητα και τη γεύση στο παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι?